Μητσοτάκης. Φωτογράφοι βγάζουν τις τελευταίες αναμνηστικές φωτογραφίες και από την πλευρά των Σοβιετικών. Χομίτσιους, Μαρτσουλένης, Τιχονέγκο, Βολκόφ και Τσατσένκο. Και όλα πια έτοιμα. Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρώτη φάση των αγώνων οι δύο ομάδες ξανασυναντήθηκαν και οι Σοβιετικοί κέρδισαν με 3 πόντους διαφορά μετά από έναν αγώνα δραματικό σε εξέλιξη για τον οποίο οι Έλληνες έχουν να λένε ότι τους αδίκησε η διαιτησία. Έτοιμοι. Φασούλας και Τσατσένκο στο τζάμπολ. Η πρώτη επίθεση για την ελληνική ομάδα, όχι. Οι διαιτητές λένε ότι ο Φασούλας πήδησε πριν την ώρα του ότι κέρδισε την μπάλα την κανονικά. Και έτσι λοιπόν οι Σοβιετικοί είναι αυτοί που θα κάνουν την πρώτη επίθεση. Βολκόφ. Έξω στον Χομίτσιους. Πάντα Χομίτσιους με αντίπαλο το Γιαννάκη. Τσατσένκο, το σούτ από μακριά και το πρώτο καλάθι από τους Σοβιετικούς. 2-0 από τον Βλαντιμίρ Τσατσένκο. Η μπάλα χάθηκε από ελληνικής πλευράς, κακή συνεννόηση. Πάλι οι Σοβιετικοί λοιπόν, με τον Μαρτσουλένης, το νέο τους μεγάλο αστέρι. Ενώ η κραυγή Ελλάς-Ελλάς δεν πάβει να ακούγεται ούτε στιγμή. Φάουλ του Φασούλα πάνω στο Τσατσένκο που καταλόγησε ο Ισπανός Σαντσίς. Και θα πρέπει να πούμε εκ των προτέρων ότι κατά την άποψή μου υπάρχει πρόβλημα με τη διαιτησία. Όχι τόσο με τον Στίβς όσο με τον Σαντσίς, που δεν συγκαταλέγεται από τους κορυφαίους διαιτητές της Ευρώπης. Αλλά οι συγκυρίες τον έφεραν να παίζει αυτό τον τελικό. Ελπίζουμε ο Ισπανός να τα καταφέρει παρότι δεν έχει την πείρα και το όνομα. Γκάλης. 4-0 για τους Σοβιετικούς λοιπόν το σκορ. Ο Μαρτσουλένης φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλη. Οι Σοβιετικοί που ήταν πρωταθλητές Ευρώπης πριν από 2 χρόνια στην Στουτγκάρδη και φιναλίστ πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Μαδρίτη. Χριστοδούλου για τον Φασούλα. Αυτό στο Γιαννάκη σου για 3 πόντους. Προσπαθεί ο Φασούλας, αλλά η μπάλα θα φτάσει μέχρι τον Τιχονέγκο. Χομίτσιους για τον Ματσουλένης. Βολκόφ με αντίπαλο τον Καμπούρη. Τιχονέγκο, Τσατσένκο. Η μπάλα στο Γιαννάκη, Γκάλης. Έρχεται ο Φασούλας, το κερδίζει με follow την μπάλα και την καρφώνει το Σοβιετικό καλάθι. 4-2 το σκορ για τους Σοβιετικούς. Τώρα ο Μαρτσουλένης για τον Τιχονέγκο. Το σούτ υπό πίεση. Rebound το Φασούλας. Μπάλα στο Γιαννάκη. Από εκεί στον Γκάλη. Πάντα Γκάλης. Πάλι άστοχος. Κάποιος τράβηξε το Φασούλα. Ναι, μπράβο. Ο Σαντσίς το είδε. Είδε τον Τσατσένκο να τραβάει το Φασούλα. Ο δικός μας είναι πιο, είναι λιγότερο δυνατός, αλλά είναι πιο νευρώδης ο Φασούλας από τον Τσατσένκο. Γκάλης. Ταμπούρης έξω στο Χριστοδούλου. Υποπίεση το σουτ και καλά τριών πόντων από τον Πάνη Χριστοδούλου. Η ελληνική ομάδα μπροστά 4-5. Χομίτσιους τώρα για τους Σοβιετικούς. Χομίτσιους που μαρκάρεται από τον Γκάλη. Τσατσένκο το rebound και 6-5 για την Σοβιετική Ένωση. Να εδώ ο γιγαντόσωμος Τσατσένκο. Ο Γιαννάκης προσπάθησε να εφηδιάσει αλλά δεν τα κατάφερε. Μαρτσουλένης. Βολκόφ. Έχει γίνει φάουλ εντάξει από τον Γιαννάκη. Περιτώ να σας πω βέβαια ότι είναι αδύνατο να ακούσω τα σφυρίγματα των διαιτητών. Μόνο από τις χειρονομίες τους προσπαθώ να καταλάβω αν έχουν σφυρίξει και τι έχουν σφυρίξει. Μαρτσουλένης για τον Χομίτσιους.
αυτός θα χάσει την μπάλα αφού χτύπησε στο πόδι του. Ο Γιαννάκης τώρα για τον Γκάλι. Πάντα Γκάλις. Με αντίπαλο τον Μαρτσουλένης. Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου. Φασούλας. Και δίνει ξανά το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. 6-7. Ο Παναγιώτης Φασούλας έχει πετύχει 4 από τους 7 πόντους της ελληνικής ομάδας. Μαρτσουλένης τώρα. Μαρτσουλένης, φάουλ, δεύτερο φάουλ από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Καταλογίζει ο Σαντσής, ο Ισπανός διαιτητής. Τρία ομαδικά φάουλ η ελληνική ομάδα. Τα δύο από αυτά έχει κάνει ο Γιαννάκης. Μαρτσουλένης, Μπολκόφ, το σταματάει με φάουλ ο Καμπουρής. Έτσι λοιπόν ο νεαρός Σοβιετικός αποκτά δικαίωμα για δύο βολές. Ήταν το πρώτο φάουλ του Καμπούρη, το τέταρτο ομαδικό για την ελληνική ομάδα. Να ο Αλεξάνδερ Βολκόφ, 23 ετών, 2-6, παίζει την ΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Ισοφαρίζει 7-7, 16 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. 8-7, σοβιετικό προβάδισμα με αυτές τις δύο βολές του Βολκόφ. Και τώρα ο Χριστοδούλου στο κατέβασμα της μπάλας με αντίπαλο τον Τιχονένκο. Γιαννάκης, Χριστοδούλου για τον Καμπούρη και από εκεί στον Γκάλι που έχει πάντοτε σκιά του τον Μαρτσουλένης και μπροστά του τον Τσατσένκο. Δηλαδή του αφήνει την εσωτερική ο Μαρτσουλένης και εκεί βγαίνει ο Τσατσένκο. Βολκόφ, Μαρτσουλένης. Κερδίζει ο Χριστοδούλου, προωθεί για τον Γκάλι. Αυτός φοβάται τον Τσατσένκο, δεν πλησιάζει κοντά στο καλάθι. Στέκεται, σουτάρει. 8-9 η ελληνική ομάδα πάλι μπροστά. Κομίτσιους, Βολκόφ, Μαρτσουλένης. Βολκόφ δοκιμάζει σου για 3 πόντους. Rebound από τον Χομίτσιους. Προσπαθεί και κερδίζει την μπάλα ο Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Πασάρι στο Χριστοδούλου. Αυτό στον Καμπούρη. Από καλή θέση. Φάουλ από τον Χομίτσιους πάνω στον Γιαννάκη. Να εδώ με το 7 ο Χομίτσιους. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης που κέρδισε το φάουλ. Τρία φάουλ οι Σοβιετικοί, 4 εμείς. Η μπάλα στον Γκάλι. Προσπάθεια για τρίποντο. Τσατσένκο το rebound. Χομίτσιους. Βολκόφ. Χομίτσιους για τον Βολκόφ. Ο Μαρτσουλένης και rebound ο Χριστοδούλου ενώ έχει καταλογιστεί φάουλ στο Βολκόφ. Κάτος προσπάθησε να πάρει το επιθετικό rebound. 4-4 τα φάουλ, 8-9 το σκορ υπέρ της ελληνικής ομάδας. Ο Γιοβάησα, ο έμπειρος Γιοβάησα της, και ο Βάλτερς, τον είδατε να σηκώνεται. Εν πάση περιπτώσει ο Γιοβάησα μπήκε στη θέση του Τιχονένκο. Ο Γιοβάησα της Αλγύρης Κάουνας. Ο Γιαννάκης τώρα οργανώνει την επίθεση αυτή της ελληνικής ομάδας. Χριστοδούλου για τον Γκάλι και με backdoor 8-11. Να ο Νίκος Γκάλις. Μαρτσουλένης. Πάντα Μαρτσουλένης. Ο Γιοβάησα έξω στον Χομίτσιους από πολύ μακριά το σούτ για 3 πόντους. Rebound το Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια. Βολκόφ. Ωραία άμυνα του Καμπούρη, του έκλεισε την εσωτερική. Μαρτσουλένης. Δεν πρόλαβε να τον σταματήσει ο Φασούλας. 10-11 το σκορ από τον σοβιετικό playmaker.
Ο Γκάλης στο κατέβασμα της μπάλας τώρα. Πάντα Γκάλης. Ελευθερώνεται και 10-13. Ο Νίκος Γκάλης, ο μεγάλος σκόρερ του πρωταθλήματος. Κομίτσιους τώρα. Μαρτσουλένης. Παραλίγο να χάσουν την μπάλα οι Σοβιετικοί. Μαρτσουλένης σουτάρει απ' έξω. Η μάχη για το rebound και η μπάλα για την ελληνική ομάδα μετά τη διεκδίκηση της από Καμπούρη και Βολκόφ. Ο διαιτητής σταματάει τον Χριστοδούλου, δεν μετράει το καλάθι. Είχε προηγηθεί κάποιο σφύριγμα που δεν ακούστηκε. Οι Σοβιετικοί είχαν ζητήσει time out και μέσα στο πανδαιμόνιο προφανώς δεν ακούστηκε το σφύριγμα. Εδώ βλέπουμε τον Κομέλσκι να συμβουλεύει τους παίκτες του. Ο σοβιετικός coach που επέστρεψε φέτος στον πάγκο της Εθνικής Σοβιετικής Ένωσης μετά από απουσία 2 ετών. Εδώ ο Κώστας Πολίτης, ο προπονητής της ελληνικής ομάδας που δουλεύει σε αυτό το πόστο από το 1982. Εδώ ο Στίβς, ο Καναδός διαιτητής, έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις στον Γκομέλσκι. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με την μπάλα σε ελληνικά χέρια. Σκορ 10-13 υπέρ της εθνικής μας, 13 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Φασούλας, το σταματάει με φάουλ ο Βολκόφ, καθώς ο Φασούλας προσπαθούσε να στραφεί προς το σοβιετικό καλάθι. Είναι το δεύτερο φάουλ του Βολκόφ και το πέμπτο για τους Σοβιετικούς. Ξανά η φάση, είδατε που έβαλε τα χέρια τον Βολκόφ. Το παιχνίδι ξανάρχισε, ο Γκάλης. Φάουλ του Κομίτσιους στην προσπάθειά του να σταματήσει τον άσο της ελληνικής ομάδας. Ο πολίτης όρθιος καθοδηγεί τους Έλληνες παίκτες. Ο Χριστοδούλου για το Γιαννάκη. Αυτός το Χριστοδούλου. Υποπίεση το σούτ. Rebound το Φασούλας, αλλά όχι σταθερό, του έδιωξαν την μπάλα οι Σοβιετικοί μέσα από τα χέρια. Γιοβάισα, Βολκόφ, Γιοβάισα, είναι ο Χριστοδούλου. Χριστοδούλου έπρεπε να ήταν εκεί να μαρκάρει. 13-13, ισοφάρισε με αυτό το τρίποντο ο άσος της Ζαλγίρης Κάουνας. Ακόμα 12 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Χριστοδούλου, Καμπούρης. Θα νικήσει τον Βολκόφ, 13-15 από τον Αργύρη Καμπούρη, τον βλέπουμε εδώ. Προσπαθεί να ευνηδιάσει ο Βάλτερς, αλλά ο Καμπούρη σταματάει την μπάλα στον αέρα. Και τώρα Γκάλης για τον Φασούλα που έχει τον Τζατσένκο, 13-17. 13-17 μέσα σε αποθέωση. Η Σοβιετική με τον Βάλτερς. Από εκεί στον Χομίτσιους. Βολκόφ, κλείνει την εσωτερική ο Καμπούρης, βήματα από τον Βολκόφ. Γιαννάκης, Γιαννάκης κοντρολέρει την μπάλα. Δίνει στον Γκάλη. Αυτός αργά αργά. Προσποίηση, το σουτ με ταμπλό και 13-19. Το ρεσιτάλ του Νίκου Γκάλη άρχισε. Νάτος εδώ. Βάλτερς, κοντρολάρει την μπάλα, πάντα Βάλτερς, Τσατσένκο, Κομίτσιους, Βολκόφ, Κομίτσιους, τον σταματάει ο Φασούλας, πανταχού παρόν, ο Σέντερφορ αράχνη της ελληνικής ομάδας, σκεπάζει το ελληνικό καλάθι. Ο Γκομέλσκι απέσυρε και τον Βολκόφ, έβαλε στη θέση του τον Παμπένκο. Γιοβάισα για τον Παμπένκο, Βάλτερς.
Κομίτσιου, σουτ για δύο πόντους. Μακρινό rebound από τον Καμπούρη και η μπάλα στον Γκάλι. Αυτός έχει το Βάλτερ στο σουτ υποπίεση. Rebound ο Φασούλας. Και νέο καλάθι από τον Παναγιώτη Φασούλα. Το βλέπετε εδώ. 13-21. Βάλτερς. Κομίτσιους. Γιοβάησα σουτ για τρεις πόντους. Ο έμπειρος Λιθουανός πετυχαίνει δεύτερο τρίποντο. 16-21. Και αυτός είναι ο Μαρτσουλένης, έτοιμος να ξαναγυρίσει το παιχνίδι. Γιαννάκης. Καμπούρης. Χριστοδούλου. Κοντρολάρει την μπάλα ο Χριστοδούλου. Πασάρει στο Φασούλα. Τρίτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη, καθώς προσπαθούσε να κλέψει την μπάλα από τον Σοβιετικό παίκτη που προσπαθούσε να επιτεθεί με ταχύτητα προς το ελληνικό καλάθι. Ξανά εδώ. Σκουπίζεται το τερέν από τον ιδρώτα που άφησε το κορμί του Παναγιώτη Γιαννάκη, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει κάποιος παίκτης στην συνέχεια. Και εδώ ο Μέμος Ιωάννου ετοιμάζεται για να πάρει, αν χρειαστεί, λόγω των φάουλ, τη θέση του Παναγιώτη Γιαννάκη. Μαρτσουλένης. Βάλτερς. Χάνεται η μπάλα μέσα από τα χέρια των Ελλήνων παικτών. Έτσι λοιπόν οι Σοβιετικοί έχουν δικαίωμα για νέα επίθεση. Ο Βάλτερς. Το σταματάει ο Φασούλας όμως. Δεν αφήνει σχεδόν κανένα σουτ. Τσατσένκο δεν μετράει το καλάθι. Έχει προηγηθεί φάουλ από το Φασούλα. Πρέπει να είναι το δεύτερο φάουλ του Έλληνα σεντερφόρ. Και να τώρα που ο Κώστας Πολίτης θα αποσύρει το Γιαννάκη για να βάλει στη θέση του τον Μέμο Ιωάννου. Βγαίνει λοιπόν ο αρχηγός, μπαίνει ο Ιωάννου. Χειροκροτήματα και για τους δύο. Ο Γιοβάησα στο πλάγιο για τον Τσατσένκο. Κλέβει ο Ιωάννου και πασάρει στον Γκάλι. Φάουλ από τον Παπέγκο πάνω στον Νίκο Γκάλι, που έχει έτσι δικαίωμα για δύο βολές. Ξανά η φάση. Εκεί έγινε ακριβώς την ώρα του σούτ, έγινε το φάουλ. Είδατε όμως ο Γκάλις πόση ώρα έμεινε στον αέρα για να προσπαθήσει να αποφύγει τον Παπέγκο, που είναι κατά 25 πόντους περίπου φιλότερος. 1.83 ο Γκάλις, 2.6-2.8 ο Παπέγκο. Και τώρα ο Βάλτερς για τους Σοβιετικούς. Βάλτερς. Μαρτσουλένης. Μπαμπένκο, Μαρτσουλένης. Κλείνει πολύ ωραία ο Καμπούρης. Και κλέβει ο Ιωάννα, αλλά του γλιστρήσει η μπάλα από τα χέρια. Ιδρωμένη η μπάλα. Ιδρωμένη, με συγχωρείτε. Βρεγμένη από τον ιδρώτα των παιχτών και τους υδρατμούς. Μπαμπένκο. Βάλτερς. Πάντα Βάλτερς. Μειώνει σε 18-23. Ιωάννου. Κοντρολάρει την μπάλα. Χριστοδούλου. Καμπούρης. Ιωάννου για τον Φασούλα. Θα κλέψει ο Τσατσένκο και θα υποπέσει σε φάουλ ο Ιωάννου, καθώς προσπάθησε να ξανακερδίσει τη χαμένη παλιά. Από 7 ομαδικά φάουλ και 2 ομάδες, 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, και ενώ το σκορ είναι 18-23 υπέρ της ελληνικής ομάδας. Ο Βάλτερς οργανώνει το παιχνίδι των Σοβιετικών.
ενώ ο Πολίτης ετοιμάζεται για νέα αλλαγή. Βλέπω ότι θα μπει ο Ανδρίτσος, μάλλον στη θέση του Χρυστοδούλου. Βάλτερς, Μαρτσουλένης, τρίτο φάουλ του Χασούλα που καταλογίζει ο Σαντσής. Να ο Μαρτσουλένης. Ζεσταίνεται και ο Ρωμανίδης. Εν πάση περιπτώσει, ο Πολίτης απέσυρε τον Χρυστοδούλου και έβαλε στη θέση του τον Ανδρίτσο, ενώ ο Μαρτσουλένης θα εκτελέσει τώρα τις βολές που κέρδισε μετά το φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα. 19-23 το σκορ. Το χειρότερο όμως δεν είναι ότι μείωσαν οι Σοβιετοί, ότι μειώνουν οι Σοβιετοί, αλλά ότι ο Φασούλας και ο Γιαννάκης έχουν ήδη από 3 φάουλ και είναι δύο παίκτες που δεν αντικαθίστανται εύκολα. Ιωάννου για τον Γκάλι. Πάντα Γκάλις. Με αντίπαλο τον Γιωβάησα βγαίνει πάνω του και ο Μπαμπέγκο και σταματάει το σούτ. Νέα επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ο Ανδρίτσος στον Ιωάννου. Ξανά Ανδρίτσος. Προσποίηση το σουτ και πολύ ωραίο καλάθι από τον Λιβέρη Ανδρίτσο. 19-25. Μαρτσουλένης. Μπαμπέγκο. Ο Ανδρίτσος κλέβει την μπάλα. Ιωάννου στον Γκάλι. Δεξιά του ο Φασούλας. Αυτός καθυστερεί. Φάουλ από τον Βάλτερς. Θα μπορούσε να πασάρει στον στο Φασούλα που ήταν μόνος δεξιά. Κοιτάξτε ο Φασούλας. Ίσως βέβαια να έκανε το γύρισμα αυτό ο Γκάλης για να παρασύρει τον αντίπαλο και να πασάρει μετά στον Φασούλα και τον πρόλαβε το φάουλ του Σοβιετικού παίκτη. Ανεξάρτητα από όλα αυτά πάντως ο Γκάλης έχει δικαίωμα για μία σημεία βολή. Ήδη έχει πετύχει 10 πόντους με 2 στις 2 ελεύθερες βολές, 4 στα 9 δίποντα και ένα άστοχο τρίποντο. 19-26. Και τώρα 19-27. 8 πόντοι για την ελληνική ομάδα, 8 λεπτά πριν από το τέλος του μικρόνου. Μαρτσουλένης. Ο Τιχονέγκο έτοιμος να ξαναγυρίσει στον αγώνα, τον είδατε. Μπαμπέγκο. Γιωβάησα. Μαρκάρει ο Ανδρίτσος. Μαρτσουλένης. Γιωβάησα. 3 στα 3 τρίποντα. Ο Γέρο Γιωβάησα που τον πήρε μαζί του ανέλπιστα ο Ντομέλς και όλοι τον είχαν ξεγραμμένο όχι μόνο από την Εθνική αλλά ακόμα και από την ομάδα του την Ζαλγκύρης. Και να τι κάνει στο τελικό. Ο Γκάλης κάνει την μπάλα. Ο Μπαμπέγκο για τον Μαρτσουλένης. Βάλτερς από την άλλη πλευρά. Η μπάλα πλάγια για την Σοβιετική ομάδα. 7 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ενώ ο Μπαμπέγκο παραχωρεί τη θέση του στον Τιχονέγκο. 22-27 και η Σοβιετική στην επίθεση. Φάουλ του Ιωάννου πάνω στον Μαρτσουλένης. Μία συν μία βολή για τον Σοβιετικό και δεύτερο φάουλ για τον Μέμο Ιωάννου. Είναι η σειρά του Μιχάλη Ρωμανίδη να μπει τώρα στο παιχνίδι. Στη θέση του Καμπούρη. Ναι, μπαίνει ο Καμπούρης. Ίσως κουράστηκε λίγο ο γίγαντας του Ολυμπιακού. ...23-27 από τον Σαρούνας Μαρτσουλένης, 23 ετών, 1.93, παίζει στην Σφατίβα του Βίλνιους και λέγεται από του χρόνου θα είναι στην πρωταθλήτρια Ζαλγκύρης. 24-27, ακόμα 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ιωάννου για τον Ανδρίτσο, Γκάλης, με αντίπαλο τον Γιωβάησα. Πάντα Γκάλης, έξω στον Ανδρίτσο,
από εκεί στο Φασούλα. Μες στη ρακέτα στο Ρωμανίδη και φάουλ του Τυφωνέγκο. Πολύ ωραία η προσπάθεια των Ελλήνων παικτών. Έβαλαν την μπάλα έξω, έκοψε γρήγορα μέσα ο Ρωμανίδης που δέχθηκε την πάσα την κατάλληλη στιγμή. Έτσι λοιπόν ο Μιχάλης Ρωμανίδης. Να ο Φασούλας που φεύγει από τον αγώνα για να ξαναμπεί ο Καμπούρης. Ο Φασούλας που έχει τρία φάουλ. Έτσι λοιπόν ο Ρωμανίδης έχει δικαίωμα για δύο βολές. 24-28. Και βλέπω ότι και ο Γκομέλσκι βρήκε ευκαιρία, μια και έφυγε ο Φασούλας, να αποσύρει και αυτός για λίγο τον Τατσένκο και να βάλει τον Μπακράνσκι. 24-29. Ο Βάλτερς για τον Ιωάισα. Από εκεί Μαρτσουλένης. Ο νεαρός Λιθουανός μειώνει σε 26-29, ενώ ο Μπακράνσκι. Και τώρα Γκάλης. Σε φεύγει από τον Γιωβάησα. Ένα ψιλοκρεμαστό σουτ για να αποφύγει τον Κατσένκο και 26-31. Βάλτερς. Πάντα Βάλτερς για τον Μαρτσουλένης. Από εκεί στον Γιωβάησα, κοντά στο καλάθι. Πολύ ωραία άμυνα από τον Ανδρίτσο. Η μπάλα για τους Σοβιετικούς, καθώς ο Καμπούρης έπεσε πάνω στην γραμμή, σπρωγμένος ίσως από ένα Σοβιετικό. Το replay θα μπορούσε να μας διαφωτίσει. Για να δούμε. Ναι, να, τον έσπρωξε ο Τσατσέγκο τον Καμπούρη. Τον έσπρωξε, τον πέταξε δύο μέτρα μακριά. Ο Ισπανός δεν καταλόγησε τίποτε. Ελπίζουμε να μην έχουμε και άλλες παρόμοιες αποφάσεις στην συνέχεια. Ο Ταρακάνοφ πήρε τη θέση του Γιωβάησα, έδωσε στον Μαρτσουλένης. Και τώρα Βάλτερς. Ταρακάνοφ, Τυχονέγκο, Βάλτερς, Μαρτσουλένης. Ο Καμπούρης. Αποδοκιμασίες για την απόφαση του Σαντσίς. Να ο Παγκράσκιν που κέρδισε το φάουλ, έτοιμος για να εκτελέσει μία σημεία βολή. 5 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Βίκτορ Παγκράσκιν, 29 ετών, 2,15 ύψος, παίζει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Μειώνει σε 27-31. Και τώρα... Όχι, 27-31. Ο Γκάλης με την μπάλα. Πάντα Γκάλης, με αντίπαλο τον Μαρτσουλένης, Ιωάννου Ρωμανίδης Γκάλης. Ανδρίτσος περνάει στον Καμπούρη, αυτός ξεφεύγει από τον Μπαγράνσκι, ξανακερδίζει την μπάλα ο ηρωικός Καμπούρης. Ένα καταπληκτικό καλάθι του Γκάλη, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Έκανε 2-3 σπασίματα στον αέρα, περπάτησε στον αέρα για να αποφύγει τους Σοβιετικούς γίγαντες και τελικά έστειλε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Από τα πιο δύσκολα, ίσως το πιο δύσκολο καλάθι του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μαρτσουλένης, σούτ για 3 πόντους. Και βήματα η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Για να δούμε ξανά το καλάθι του Γκάλη όμως. Ενώ ο Γκομέλσκι ζητάει time out. Όχι, πρώτα η τελευταία φάση. Και να το καλάθι, η προσπάθεια του Γκάλη. Καταπληκτική το πάσιμο.
Περνάει τον Βολκόφ, είναι ο Παγκράσκιν μπροστά. Σηκώνεται και ο Ταρακάνοφ, το ακουμπάει την μπάλα. Αρχίζει να κατεβαίνει και βλέπετε πως πετάει ξανά την μπάλα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Μόνο αυτός θα μπορούσε να πετύχει ένα τέτοιο καλάθι. Και με πληροφορούν από το κεντρικό έλεγχο ότι ο αγώνας μεταδίδεται και από την ΕΡΤ2 λόγω της βλάβης που υπήρχαν λόγω της βλάβης που υπήρχε σε ορισμένους αναμεταδότες της ΕΡΤ1, κυρίως σε νησιά. Γκάλης, Ιωάννου, rebound από τον Βάλτερς, follow από τον Παγκράσκιν και 29-33. 4 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ιωάννου κοντρολάρει την μπάλα. Ανδρίτσος. Ιωάννου, Γκάλης. Πασάρι στον Καμπούρη και αυτός πολύ ωραία παίρνει και φάουλ από τον Τσατσένκο. Να ο Τσατσένκο που έκανε το φάουλ στον Αργύρη Καμπούρη και ξανά η φάση. Η έξοχη πάσα του Γκάλη και η ωραία προσπάθεια του Καμπούρη μπροστά στους δύο γίγαντες. Τσατσένκο 2-20 και Παγκράσκιν 2-15. Ο Γκομέλσκι αποσύρει τον Παγκράσκιν και ξαναβάζει τον Βολκόφ. 29-35 και μία βολή για τον Αργύρη Καμπούρη. 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Να ο Καμπούρης αυτοσυγκεντρώνεται. Ο Βάλτερς κέρδισε την μπάλα. Μαρτσουλένης. Βάλτερς για τον Ταρακάνοφ. Μαρτσουλένης. Βολκόφ. Κλέβει ο Καμπούρης. Γκάλης. Ορμάει προς το αντίπαλο καλάθι και φάουλ του Μαρτσουλένης. Προσπάθησε να συγκρατήσει το πραγματικά ασυγκράτητο Γκάλη. Ξανά η φάση. Δέκα φάουλ η Σοβιετική Ένωση, 10 η Ελλάδα. Ελλάς στις εξέδρες. Και ένα γήπεδο γεμάτο γαλανόλευκα. Σημαίες, πανό. Οι διαιτητές είχαν δώσει μία συν μία βολή. Ο Γκάλης δεν έχει δικαίωμα για δεύτερο σουτ. Μάχη για το rebound, τελικά κέρδισε ο Ταρακάνοφ κατά από τα πόδια δύο παικτών και ο Μαρτσουλένης με τρίποντο μείωσε σε 32-35. Ο Γκάλης για τον Ιωάννου, πάντα Ιωάννου για τον Ανδρίτσο. Αυτό στο Φασούλα σε καλή θέση. Μπερδεύτηκαν Φασούλας και Καμπούρης και έχασαν την μπάλα μέσα από τα χέρια τους. Οι διαιτητές όμως τη δίνουν για την ελληνική ομάδα. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και ενώ επαναλαμβάνω το σκορ είναι 32-35 υπέρ της εθνικής μας. Ιωάννου τώρα. Για τον Ανδρίτσο. Το σούτ υπό πίεση και 32-37. Να ο Λιβέρης Ανδρίτσος. Πάντα καλό σούτερ. Είναι και σήμερα σε καλή μέρα. Μαρτσουλένης. Βάλτερς. Το σούτ χωρίς καθυστέρηση και 34-37. Ο Ιωάννου για τον Ανδρίτσο. Έξω στον Γκάλη. Αυτός κοντρολάρει αργά-αργά την μπάλα. Ανδρίτσος. Καμπούρης κοντά στη ρακέτα, προσποίηση στον Τσατσένκο, αλλά έχει δώσει βήματα ο Σαντσής, αποδοκιμαζόμενος από τους φιλάθλους. Ο
Γκομέλσκι τώρα απέσυρε τον Βολκόφ και βάζει τον Γκομπόροφ με το νούμερο 15. Τον είδατε εδώ. Να ο Βολκόφ. Μαρτσουλένης. Βάλτερς. Ταρακάνοφ. Μαρτσουλένης. Σουτιά 3 πόντους. Ο Ταρακάνοφ κέρδισε το rebound και μείωσε σε 36-37. Να εδώ ο Σεργέη Ταρακάνοφ, 29 ετών, 2 μέτρα ύψος, παίζει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Γκάλης για τον Ιωάννου. Από εκεί στον Καμπούρη. Ανδρίτσος. Καμπούρης. Φασούλας. Γκάλης. Το σούτ από δύσκολη θέση. Τζάμπολ, αφού η μπάλα στυνώθηκε ανάμεσα στη Στεφάνη και στο ταμπλό. Και time out που παίρνει η ελληνική ομάδα δια του Κώστα Πολίτη. Ξανά η φάση. Να τα σχέδια του Πολίτη. Λέει στους παίκτες του τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν το μαρκάρισμα των αντιπάλων. Η στατιστική της ελληνικής ομάδας, 75% σε ελεύθερες βολές, 53% στα δίποντα, 25% στα τρίποντα, 15 rebounds, 4 assists, 5 κοψίματα αντιπάλων σουτ, 5 κλεψίματα, 5 λάθη και 10 fouls. Και Φασούλας στο τζάμπολ, η μπάλα στο Χριστοδούλου που γύρισε στο παιχνίδι στη θέση του Ανδρίτσου. Σουτ για 3 πόντους από τον Γιαννάκη και 36-40. Να ο Παναγιώτης Γιαννάκης που γύρισε εύστοχο στο παιχνίδι. Ταρακάνοφ. Ο Γιαννάκης κερδίζει, όχι η μπάλα ήταν πλάγια για την ελληνική ομάδα. Ο Γκάλης έχασε την μπάλα ίσως και με φάουλ. Ο Βάλτερς μειώνει σε 38-40. Να εδώ ο Βάλτης Βάλτερς. Ο Λετωνός άσος των Σοβιετικών. Ήταν η μεγάλη αποκάλυψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1981 στην Πράγα. ...49 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γιαννάκης κοντρολάρει την μπάλα. Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Φασούλας. Ξανά στο Γιαννάκη, το σουτ χωρίς καθυστέρηση. Rebound από τους Σοβιετικούς με τον Γκομπόροφ. Βάλτερς. Γκομπόροφ. Βάλτερς. Και η Σοβιετική Ένωση περνάει μπροστά 41-40 με αυτό το καλάθι 3 πόντων του Βάλτης Βάλτερς. Ακόμα 7 λεπτά. Γιαννάκης για τον Καμπούρη. Γιαννάκης. Φάουλ από τον Τζατσένκο πάνω στον Γιαννάκη. Ελπίζουμε να μην έπαθε κάτι ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας, καθώς δέχθηκε τα 150 κιλά του Τζατσένκο πάνω στο κορμί του. Ξαναδούμε τη φάση. Ευτυχώς που ο Γιαννάκης είναι γερός. Οποιοσδήποτε άλλος να ήταν στη θέση του. Ξανά η φάση. Ούτε ψήλα στον κόρφο του που λένε. Ένα δευτερόλεπτο λοιπόν πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιαννάκης έχει μία συν μία βολή.
γιατί το φάουλ έγινε μετά την προσπάθεια για σουτ. Ισοφαρίζει 41-41. Και δίνει ξανά το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. 41-42. Οι Σοβιετικοί έχουν ένα λεπτό για να προσπαθήσουν να φτάσουν μέχρι το καλάθι μας. Μακρινή πάσα του Βάλτερς στα χέρια του Φασούλα. Και το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με την ελληνική ομάδα να προηγείται 41-42. Θα λέγαμε καθόλου καλά, καθόλου άσχημα. Έχει περάσει το πρώτο μισό του αγώνα και η ελληνική ομάδα έχει αυτό το μικρό προβάδισμα. Αυτά λοιπόν και το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει. 41-42 για την ελληνική ομάδα. Η ελληνική ομάδα που αρχίζει με την βασική της πεντάδα, Γιαννάκης, Χριστοδούλου, Φασούλας, Γκάλης, Καμπούρης. Η Σοβιετική με Γκομπόροφ, Βάλτερς, Ταρακάνοφ, Μαρτσουλένης και Τσατσένκο. Ό,τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο εις βάρος μας έγινε στο δεύτερο εις βάρος των Σοβιετικών. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα είναι αυτή που θα κάνει την πρώτη επίθεση. Γκάλης, Καμπούρης, έχει τον Τσατσένκο, βγάζει έξω στον Γιαννάκη. Χριστοδούλου προσπαθεί να ξεφύγει. Η μπάλα εκτός τερέν. Αλλά η ελληνική ομάδα έχει μόλις 9 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Ο Χριστοδούλου στο Γιαννάκη. Από εκεί στον Γκάλη. Καλάθι και φάουλ από τον ασυγκράτητο Νίκο Γκάλη. Να ο Μαρτσουλένης που έκανε το φάουλ πάνω στον πρώτο σκόρερ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 41-44. Και μία βολή για τον Νίκο Γκάλη. Ήταν το τρίτο φάουλ του Σαρούνας Μαρτσουλένης. Ο Γκάλης έχει 4 στις 5 ελεύθερες βολές και 18 πόντους μέχρι στιγμής. Ταρακάνοφ για τον Βάλτερς. Μαρτσουλένης στον Γκομπόροφ, που θα λυγίσει την αντίσταση του Φασούλα και μειώνει το σκορ σε 43-44. Είδατε από κοντά τον Βαλερί Γκομπόροφ. Γιαννάκης, Χριστοδούλου, Γκάλης, Φασούλας. 43-46, ο Φασούλας ξεπέρασε το τείχος Τσατσένκο. Ο Μαρτσουλένης όμως έρχεται πολύ γρήγορα στο lay-up, καλάθι και φάουλ από τον Χριστοδούλου που διαμαρτύρεται στον Σαντσίς. 45-46, ξανά η φάση. 45-46 και μία βολή για τον Σαρούνας Μαρτσουλένης, που έχει 3 στις 4 εύστοχες ελεύθερες βολές και τώρα ισοφάρισε 46-46. 18 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γιαννάκης με την μπάλα. Γιαννάκης για τον Γκάλη. Πάντα Γκάλης. Έξω στον Καμπούρη. Το σούτ από καλή θέση και 46-48. Ο Αργύρης Καμπούρης βρήκε την ευκαιρία και έστειλε την μπάλα στο σοβιετικό καλάθι. Ταρακάνοφ. Φεύγει ο Γκάλης στον εφηδιασμό και εύκολα στο lay-up μέσα σε αποθέωση. 46-50. Όρθιος ο coach της ελληνικής ομάδας, ο Κώστας Πολίτης, παροτρύνει τους παίκτες του. Πιο γερά τους λέει. Βάλτερς. Ταρακάνοφ, Μαρτσουλένης, Σαμπόνης. Κερδίζει ο Γκομπόροφ. Πάλι Τσατσένκο και φάουλ από τον Καμπούρη. Να εδώ ο Αργύρης Καμπούρης που χρεώθηκε με φάουλ στην προσπάθειά του να ανακόψει τον Τσατσένκο. Ξανά εδώ. Ναι, καθαρό φάουλ. Ενώ την ίδια στιγμή ο Φασούλας στεκόταν ακίνητος με τα χέρια ψηλά, γιατί ήδη είχε τρία φάουλ και φοβήθηκε μην κάνει το τέταρτο. Έτσι λοιπόν τρία φάουλ ο Καμπούρης, τρία και ο Φασούλας.
Και μία συν μία βολή για τον Βλαντιμίρ Ζατσένκο. Που μειώνει σε 47-50, 17 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ακόμα μία βολή για τον Σοβιετικό Γίγαντα. 48-50. Γιαννάκης. Χριστοδούλου, Φασούλας, έχει γίνει φάουλ από τον Τσατσένκο την ώρα που ο Σοβιετικός προσπαθούσε να σταματήσει το σούτ του αέρινου Έλληνα σέντερφορ. Ο Παναγιώτης Φασούλας πάρει ήδη θέση για να εκτελέσει τις δύο βολές που κέρδισε μετά το φάουλ του Τσατσένκο. Ακόμα μία βολή. Βάλτερς γρήγορα για τον Ματσουλένης, αυτός τον Γιοβάισα. Ο σοβιετικός ευνηδιασμός αυτή τη φορά ήταν ακαριαίος. 50-50 το σκορ. Ακόμα 17,5 λεπτά. Ο κόσμος όμως δεν λυγίζει. Ελλάς, ελλάς στις εξέδρες. Στο δούλου στον καμπούρι. Φασούλας ελευθερώνεται από Σαμπόνις. 50-52. Η ελληνική ομάδα, συγχωρείτε, Σαμπόνις. Ο Σαμπόνις είναι στη Λιθουανία. Ελευθερώθηκε από τον Τζατσένκο. Βάλτερς, Μαρτσουλένης, Γκομπόροφ. 52-52. Όρθιος ο Γκομέλσκι και τώρα Γκάλης. Χριστοδούλου για τον Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης με αντίπαλο τον Βάλτερς. Το σούτ με ταμπλό. Ριμπάουντ από τον Γκομπόροφ. Βάλτερς. Ο Χριστοδούλου θα βγάλει την μπάλα πλάγια. Οι Σοβιετικοί έχουν 24 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. 16 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σοβιετική Ένωση, Ελλάδα, 52-52. Τσατσένκο, Μαρτσουλένης, καλάθι και φάουλ από τον Αργύρη Καμπούρη που συμπληρώνει 4 φάουλ. 54-52 για τους Σοβιετικούς. Και μία βολή για τον Μαρτσουλένης. Ο πολίτης αποσύρει τον Χριστοδούλου και βάζει στη θέση του τον Ανδρίτσο. Να ο πάγκος ελληνικής ομάδας. Ο Καμπούρης, επαναλαμβάνω, έχει 4 φάουλ. Μαρτσουλένης 15 πόντι και 2 ασίστ. 55-52 για τους Σοβιετικούς. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Ανδρίτσος. Καμπούρης. Ωραία ραβέρσα και 55-54 από τον Αργύρη Καμπούρη. Μαρτσουλένης, Βάλτερς, Μαρτσουλένης, το σούτ απ' έξω, rebounds από τον Τζατσένκο που το σταματάει ο Φασούλας, βγάζει την μπάλα στον Γκάλη που έχει απέναντι τον Βάλτερς, πασάρει στο Φασούλα και η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα μετά από παρέμβαση του Βάλτερς πάνω στον Φασούλα. Αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε η ψηφοφορία με τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος. Πρώτος παίκτης της διοργάνωσης ο Νίκος Γκάλης με 81 ψήφους και δεύτερος ο Μαρτσουλένης με 44. Και η χρυσή πεντάδα αποτελείται από τον Γκάλη με 138 ψήφους, τον Μαρτσουλένης 132, το Φασούλα 60, το Χιμένεθ 50 και το Βολκόφ 43. Δύο Έλληνες δηλαδή, Γκάλης και Φασούλας στη χρυσή πεντάδα και ο Γκάλης καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης.
Ο Γκομέλσκι όρθιος. Χριστοδούλου χρεώθηκε με δεύτερο φάουλ. Η μπάλα πλάγια για τους Σοβιετικούς. Σκορ 55-54 υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Βάλτερς με την μπάλα. Γιωβάησα. Rebound ο Γιαννάκης. Την μπάλα στον Γκάλι. 55-56 η ελληνική ομάδα ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Καμιά φορά έχει δίκιο ο Γκάλις που δεν δίνει την μπάλα και τώρα θα μπορούσε να τη δώσει, αλλά προηγουμένως που την έδωσε το Πασούλα κάει και ο άνθρωπος, γιατί πρόλαβε ο Βολκόφ, ο Βάλτερς, και την έδιωξε από τα χέρια του ψηλού. Γιωβάησα. Μάχη για το rebound και τελικά ο Τσατσένκο, πέφτοντας ολόκληρος πάνω στο Πασούλα, πετυχαίνει με φόλο το καλάθι. 57-56 για τους Σοβιετικούς. Ο Φασούλας διαμαρτύρεται στο Στίβ ότι ο Τσατσένκο κόντεψε να το πνίξει. 14 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γκάλις σαν playmaker με την μπάλα. Στρίβει το καρμί του στον αέρα και 57-58. Βλέπω ότι δίπλα οι ξένοι σχολιαστές έχουν μείνει εκστατική από ορισμένες από αυτή την προσπάθεια του Νίκου Γκάλι. Βάλτορς. Επιχειρεί σουτ για 3 πόντους. Rebound μακρινό Φασούλας. Γκάλις. Πάντα Γκάλις. Προς τα μέσα. Rebound ο Χριστοδούλου και φάουλ πάνω στον Έλληνα άσο που κέρδισε την μπάλα μέσα από 2 Σοβιετικούς. Πραγματικό παλικάρι ο Φάνης Χριστοδούλου, όπως άλλωστε και όλοι οι παίκτες της ελληνικής ομάδας. Ξανά η προσπάθεια του Γκάλι. Και το φάουλ Βάλτερς. Από σοβιετικής πλευράς βγήκε ο Γκομπόροφ και μπήκε ο Τιχονέγκο. Γκάλις. Με τον Μαρτσουλένης αντίπαλο. Ο Βάλτερς θα κλέψει την πάσα προς τον Φασούλα. Μα αν είναι δυνατόν, ο Σαντσής από 20 μέτρα μακριά σφύριξε φάουλ στον Φασούλα, ενώ ήταν δίπλα ο Στίβς, ο οποίος δεν σφύριξε τίποτα. Ένα σφύριγμα που δεν δικαιούται να το κάνει ο Σαντσής, άσχετα τι έγινε με τον εκεί στη φάση. Κοιτάξτε ο Στίβς που είναι, είναι δίπλα στη φάση. Και σφύριξε ο Σαντσής, ο οποίος ήταν στη σέντρα και δεν είχε οπτικό πεδίο. Δεν λέω, μπορεί να ήταν φάουλ, δεν έχω προσωπική άποψη, αλλά ο Ισπανός δεν έδειξε ούτε να σφυρίξει. Δείγμα γι' αυτό ότι δεν είναι, ένας διαιτητής για τελικό. Βάλτερς με την ελληνική ομάδα να προηγείται πάντα 57-58. Μαρτσουλένης. Το σούτ απ' έξω. Τσατσένκο το rebound. Και ο Στίβς δίνει την μπάλα στην ελληνική ομάδα. Χριστοδούλου πάει για το lay-up. Δεν θα τα καταφέρει. Ζητάει φάουλ από τον Στίβς. Μαρτσουλένης στο Τσατσένκο και η Σοβιετική μπροστά 59-58. 13 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Time out για να δέσει τα κορδόνια του ο Βάλτερς. Ενώ αυτή τη στιγμή μπαίνει στον αγώνα ο Φιλίππου στη θέση του Παναγιώτη Φασούλα. Γιαννάκης κοντρολάρει την μπάλα. Ακόμα 13 περίπου λεπτά. Γιαννάκης πάντα με την μπάλα. Ανδρίτσος. Χριστοδούλου. Φιλίππου. Στον Γκάλι. Μέσα στη ρακέτα φάουλ από τον Μαρτσουλένης. Καταλογίζει ο Στίβς. Ο Καναδός είναι αυτός που κρατάει το παιχνίδι. 4 φάουλ ο Μαρτσουλένης. Για να δούμε, ο Γκομέλσκι θα τον κρατήσει στον αγώνα ή θα τον αποσύρει.
Βλέπω ότι σηκώνεται ο Χωμίτσιους. Ο Χριστοδούλου βγαίνει από το παιχνίδι για να ξαναμπεί ο Καμπούρης. Ελλάς, Ελλάς στις εξέδρες. Το σκορ 59-58 για τους Σοβιετικούς. 12 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Τώρα ο Γκάλης έχει αντίπαλο τον Τιχονέγκο. Έναν παίκτη με 2 μέτρα και 6 εκατοστά ύψος. Ξεφεύγει και κερδίζει φάουλ από τον αντίπαλό του. Ενώ τώρα ο Σοβιετικός coach, ο Αλεξάνδρ Γκομέλσκι, έχει πάρει time out. Από 5 φάουλ οι δύο ομάδες στο δεύτερο μήχρονο. 4 φάουλ έχουν ο Ματσουλένης, ο Καμπούρης και ο Φασούλας. Ένας Σοβιετικός και 2 Έλληνες, οι δύο ψηλοί της ελληνικής ομάδας. Οι σκόρερς, Γκάλης 24, Ματσουλένης 16, Φασούλας 12, Γιωβάησα 11. Και ο Κώστας Πολίτης. Εδώ ο Γκομέλσκι, ενώ βλέπουμε τους rebounders. Τσατσένκο 13, Φασούλας 7, Καμπούρης 6, Γιαννάκης 4. Ομαδικά rebounds 28 για τους Σοβιετικούς, 21 για τους Έλληνες. Και ο Γκάλης έχει 2 βολές. Ακόμα μία. Και ισοφαρίζει 59-59. Ο Βάλτερς γρήγορα προς το ελληνικό καλάθι. Χωμίτσιους. Πάντα Χωμίτσιους. Βάλτερς. 61-59. Οι Σοβιετικοί παίρνουν το προβάδισμα με διαφορά 2 πόντων. Ο Γιαννάκης για τον Ανδρίτσο. Καμπούρης. Φιλίππου με αντίπαλο τον Σαμπόνης. Γυρίζει έξω στο Γιαννάκη. Σουτ για 3 πόντους από τον αρχηγό της ελληνικής ομάδας. Τσατσένκο για τον Γιωβάησα. Και τώρα Βάλτερς. Πάντα Βάλτερς. Χωμίτσιους για τον Τσατσένκο. Έξω στον Βάλτερς. Μπερδεύονται οι Σοβιετικοί και η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Μπερδεύτηκαν, τους μπέρδεψε ο Γιαννάκης, όμως ο Γιωβάησα έκλεψε την μπάλα. Χωμίτσιους θα νικήσει τον Γιαννάκη 63-59. 4 πόντοι για την Σοβιετική ομάδα. 11 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Ανδρίτσος. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα 15 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το δικαίωμά της να εκδηλώσει επίθεση. Δηλαδή έχει 15 ακόμα δευτερόλεπτα για να φτάσει μέχρι το σούτ. Η μπάλα ξανά πλάγια και απομένουν 12 δευτερόλεπτα για την ελληνική ομάδα. Ενώ ο Πολίτης βγάζει το Φιλίππου και βάζει το Ρωμανίδη. Να ο Νίκος Φιλίππου, τραυματίας, δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που περιμένει ο προπονητής του από αυτόν και αυτά που θα ήθελε να προσφέρει και ο ίδιος. Καμπούρης. Ατομική προσπάθεια που δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Γιωβάησα. Φάουλ από τον Ανδρίτσο. Ενώ την ίδια στιγμή ο Γκομέλσκι απέσυρε τον Τσατσένκο και έβαλε τον Κοντόρο. Η μπάλα πλάγια για τους Σοβιετικούς. Γκομπόροφ. Ενώ έχουμε φάουλ του Γκάλη εκτός φάσεως. Είναι το 7ο φάουλ για την ελληνική ομάδα και το πρώτο του Γκάλη. Οι Σοβιετικοί στον πάγκο. Ματσουλένης, Βολκόφ, Μπαμπένκο,
Βάλτερς. Καμπούρης κερδίζει την μπάλα και φάουλ πάνω στον Αργύρη Καμπούρη από τον Σεργέιο Άισα που τον βλέπουμε εδώ. Ενώ ο Κώστας Πολίτης παίρνει time out. Ήταν το πρώτο φάουλ του Γιωβάησα, μάλλον όχι time out, τίποτα. Έγινε μία αλλαγή. Μπήκε ο Ιωάννου στο παιχνίδι στη θέση του Ανδρίτσου. Με τρεις κοντούς η ελληνική ομάδα. Καμπούρης σε φεύγει από τον Μπαμπένκο. Rebound ο Ρωμανίδης και φάουλ από τον Χωμίτσιους. Καταλογίζει ο Στίβς, ο Καναδός διαιτητής, από τον οποίο δεν θα πρέπει να έχει κανένα παράπονο, να έχουν κανένα παράπονο ούτε οι Έλληνες παίκτες, ούτε οι Έλληνες φιλάθλοι. Αντίθετα, θα πρέπει να έχουν παράπονα από τον Σάντσις, τον Ισπανό διαιτητή. Να ο Ρωμανίδης που απέκτησε το δικαίωμα για δύο βολές. Νέα σοβιετική αλλαγή, βγαίνει ο Τιχονέγκο και μπαίνει ο Πανκράσκιν. ...63-59 το σκορ υπέρ των Σοβιετικών, 10 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα από το τέλος. Πάλι αστοχία στα φάουλ. ...63-60... 3 πόντι διαφορά υπέρ των Σοβιετικών. Ο Βάλτερς σε περνάει τον Γκάλι και κάνει γρήγορα το σουτ. Follow από τον Γιωβάησα, μετράει το καλάθι. Και φάουλ από τον Μιχάλη Ρωμανίδη. 65-60. Και μία βολή για τον Σεργέι Γιωβάησα. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Να ο Γιωβάησα 13 πόντι με 3 στα 3 τρίποντα. 66-60. Η πιο μεγάλη διαφορά υπέρ των Σοβιετικών. Ιωάννου. Ενώ το κοινό συνεχίζει να ενθαρρύνει τους Έλληνες παίκτες. Πάντα Ιωάννη. Καμπούρης. Στο Ρωμανίδη. Γκάλης. Με αντίπαλο τον Βάλτερς. Πασάρι στον Ιωάννου. Φάουλ πάνω στον Έλληνα άσο από τον Γκομπόροφ. Δύο βολές λοιπόν για τον Μέμο Ιωάννου που τον βλέπουμε εδώ. Και ξανά η φάση. Την προσποίηση και το κόψιμο από τον Παγκράσκιν. Αλλά ο Γκομπόροφ είχε κάνει φάουλ με το σώμα. Ήταν το πρώτο φάουλ του Γκομπόροφ. Ενώ ο Γκομέλσκι ξαναβάζει τον Ζατσένκο. Στη θέση του Παγκράσκιν ή του Γκομπόροφ. Μάλλον του Γκομπόροφ. Ναι, ο Γκομπόροφ θα φύγει από το παιχνίδι, τον βλέπετε. Το νούμερο 15, ο Βαλερί Γκομπόροφ, 22 ετών, 2-10, παίζει στην ΤΣΣΚΑ. ...66-61 από τον Μέμο Ιωάννου, που έχει ακόμα μια βολή. Rebound τον Χριστοδούλου, αλλά του κλέβει αμέσως την μπάλα ο Βάλτερς. Σουτ και καλάθι τριών πόντων από τον Βάλτης Βάλτερς, 69-61. 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκης. Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Χριστοδούλου. Ιωάννου. Γκάλης. Σε θέση center forward τώρα. Κλείνεται. Βγάζει την μπάλα στο Γιαννάκη. Σουτ για 3 πόντους. Προσπαθεί ο Χριστοδούλου. Κερδίζουν όμως οι Σοβιετικοί. Ο Τσατσένκο χτύπησε το Γιαννάκη με την μπάλα. Ίσως χωρίς να το θέλει. Κοιτάξτε πως κρατάει το κεφάλι του ο Έλληνας παίκτης. Ο Τσατσένκο λέει δεν το ήθελα. Αλλά ποιος μπορεί να τον πιστέψει, έτσι όπως κατέβασε την μπάλα με τόση δύναμη. Ήθελα να ξέρω, δεν είδε το Γιαννάκη. Παγωκίστη στο κεφάλι του αρχηγού και ξανά η φάση. Είδατε ξανά. Το έχει μοίρα του Γιαννάκη σήμερα να συγκρούεται συνέχεια με τον Ζατσένκο. Είδατε τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Όταν ο Τσατσένκο
έπεσε ολόκληρος πάνω στον Γιαννάκη, τώρα τον χτύπησε με την μπάλα και ίσως και με το χέρι στο πρόσωπο. Ο Γιαννάκης έχει 5 πόντους, 4 rebounds. Είδατε και την υπόλοιπη στατιστική του. Είναι πολύ σκληρό καρύδι όμως ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας. Θα πιει λίγο νερό και θα συνεχίσει. Σωστό παλικάρι από τις φτωχογειτονιές της Νίκαιας. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δείχνει να μην καταλαβαίνει από τέτοια. Νάκιο Τσατσέγκο, ο αγαθός γίγαντας όπως τον λένε. Το παιχνίδι έχει διακοπεί για να σκουπιστεί λίγο το τερέν. Επαναλαμβάνω, 9 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός. Η Σοβιετική Ένωση προηγείται με 69-61. Το παιχνίδι έχει διακοπεί, αυτό όμως δεν εμποδίζει τους φιλάθλους να επαναλαμβάνουν ρυθμικά την κραυγή «Ελλάς-Ελλάς». Και ένα Γκομέλσκι εδώ που δίνει κάποιες εντολές στους παίκτες του. Ξαναγύρισε στην ελληνική πεντάδα Φασούλας. Συνεχίζουμε να παίζουμε όμως με τρεις κοντούς. Να ο Πολίτης σε πρώτο πλάνο. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Με τον Βάλτορς σε θέση playmaker. Γιοβάισα. Βάλτορς. Τσατσέγκο. Βάλτορς. Σουτ για τρεις πόντους. Μάχη για το rebound, κερδίζει ο Χριστοδούλου και πασάρει στο Γιαννάκη. Γκάλης, σουτ για τρεις πόντους, ο Χριστοδούλου προσπαθεί, ο Φασούλας θα κερδίσει την μπάλα. Γιαννάκης, προσπάθεια για νέο τρίποντο και πάλι στη μάχη του rebound ο Χριστοδούλου που αναγκάζει τους Σοβιετικούς να πετάξουν την μπάλα εκτός τερεν. Ο Γιαννάκης στον Ιωάννου. Γκάλης προσπαθεί να ξεφύγει, βήματα η μπάλα για την ελληνική ομάδα, βήματα του Γιοβάισα. Χριστοδούλου, backdoor για τον Γκάλη που δίνει στον Ιωάννου, αυτός έξω στο Χριστοδούλου, νέο σουτ, rebound ο Γκάλης, ανάμεσα στους γίγαντες. Αλλά δεν θα μπορέσει να αποφύγει τον Τσατσέγκο. Ο Γκάλης ζητάει και φάουλ από τον Σαντσίς. Και μου φαίνεται ότι έχει δίκιο. Και χέρι του Γκάλη. Χτύπησε ο Τσατσέγκο. Αλλά ο Ισπανός διαιτητής μου φαίνεται πως διευθύνει με κόκκινα γυαλιά. Χριστοδούλου για τον Ιωάννου. Χριστοδούλου. Γιαννάκης για τον Ιωάννου. Το σουτ. Ο Χριστοδούλου, νέο rebound. Και 69-63. Πραγματικό λιοντάρι ο φαν Χριστοδούλου. Ακόμα 8 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Βάλτερς. Γιοβάισα για τον Βάλτερς. Τέταρτο φάουλ του Γιαννάκη που καταλογίζει ο Σαντσίς. Να ο Ισπανός. Γιαννάκης 4 φάουλ, Καμπούρης 4 φάουλ, Φασούλας 4 φάουλ. Ο Βάλτερς κάνει το σκορ 70-63. Παρ' όλα αυτά τα φάουλ όμως, η ελληνική ομάδα συνεχίζει να αγωνίζεται. Έχουμε μια διακοπή, υπάρχει ένα πρόβλημα στη γραμματεία. Κάτι έπαθε ο Τάρνερ, ο κομισάριος του αγώνα. Δεν ξέρω τι.
Γλίστρισε. Να, ο Ντέιβιτ Τάρνερ και ο Στάνκοβιτς, ο Μπόρις Λαρτ Στάνκοβιτς, γενικός γραμματέας της FIBA που έτρεξε αμέσως κοντά του να δει τι έχει πάθει ο στενός του συνεργάτης. Ο Βρετανός λέει ότι, δείχνει να λέει ότι εντάξει είναι καλά, δεν σημαίνει τίποτα. Του δίνουν νερό, έχει και δεν το θέλει. Τι να συνέβη άραγε, τον είδα ξαφνικά να βρίσκεται κάτω από το τραπέζι και δίπλα να προσπαθούν να τον βγάλουν κάτω από το τραπέζι. Και μία ακόμα βολή για τον Βάλτης Βάλτας. 71-63. Η μπάλα από τον Ιωάννου στο Γιαννάκη. Γιαννάκης κοντρολάρει και πασάρει στον Ιωάννου. Αυτός έξω στο Χριστοδούλου, σουτ για 3 πόντους. Και 71-66 από τον Φάνη Χριστοδούλου, τον βλέπω εδώ. Ακόμα 7 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Κομίτσιους για τον Βάλτος. Πάντα Βάλτος. Κομίτσιους. Ο Λιθουανός ξεφεύγει, πασάρει στον Τζατσένκο και 73-66. 7 πόντι διαφορά υπέρ των Σοβιετικών. Και 7 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει ο τελικός. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Χριστοδούλου, προσπάθεια για νέο τρίποντο, rebound από τον Φασούλα, η μπάλα έξω στον Ιωάννου, Γιαννάκης, σημαδεύει με ταμπλό, rebound ο Τσατσένκο, Κομίτσιους για τον Βάλτερς, ο Βάλτερς, βήματα σημειώνει ο Στίβς, ο Καναδός διαιτητής, καθώς ο Βάλτερς δίστασε προς στιγμή για το τρίποντο, κοιτάξτε το ξανά. Ναι, του φύγε η μπάλα και καθώς τα πόδια του δεν είχαν μείνει σταθερά, πολύ σωστά ο Καναδός καταλόγησε τα βήματα. Ελάς στις εξέδρες με 4 φάουλ, Ματσουλένης, Γιαννάκης, Καμπούρης και Φασούλας, 3 Έλληνες και 1 Σοβιετικός. Σκόρερς, Γκάλης 25, Ματσουλένης 16, Βάλτας 16, Γιωβάησα 14. Rebound, Σατσέντο 15, Φασούλας 9, Καμπούρης 7, Χριστοδούλου 6. Να και ο διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤΕΝΑ στο βάθος, ο κύριος Ανδρέας Δελγιάννης. Ο Γιαννάκης για τον Ιωάννου. Γιαννάκης. Κοντρολάρει την μπάλα αργά. Ιωάννου. Μετράει το καλάθι, πάλι το κατέβασμα. Το πολύ σωστά ο Στίβς. Ενώ ο Σαντσίς, με συγχωρείτε για την έκφραση, κάνει το κορόιδο. 73-68. 5 πόντι διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Ο Κομίτσιους ανταποδίδει. 75-68. Και τώρα Γιαννάκης. Γκάλης με την μπάλα και απέναντί του τον Κομίτσιους. Πασάρι έξω χάστο Χριστοδούλου, προσποίηση του νεαρού και φάουλ από τον Μαρτσουλένης, 5ο φάουλ, θα φύγει από το παιχνίδι. Αποχωρεί ο Σοβιετικός Μαρτσουλένης. Και στη θέση του μπαίνει ο Γιωβάησα, νάτος εδώ. Ο Σαρούνας Μαρτσουλένης. Δύο βολές για τον Φάνη Χριστοδούλου που έχει πετύχει 8 πόντους και έχει πάρει 6 rebound.
75-69. Οι Έλληνες παίκτες δεν εγκαταλείπουν τη μάχη. Follow από τον Γιαννάκη και 75-71 στους 4 πόντους. Και ο κόσμος όρθιος να παροτρύνει τους Έλληνες παίκτες. Βάλτερς, Κομίτσιους, Πανκράσκιν, Γιοβάισα. Κερδίζει ο Πανκράσκιν και 77-71. Να εδώ ο Σοβιετικός Σέντερφορ. Ιωάννου για τον Γιαννάκη. Σουτ για 3 πόντους, 77-74. Στους 3 πόντους και ακόμα 5,5 λεπτά. Το γήπεδο λέγεται. Όρθιοι 16.000 στους και παραπάνω θεατές αποθεώνουν τους Έλληνες παίκτες που κάνουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Φάουλ από τον Χριστοδούλου. Κατά σύμπτωση το καταλογίζει ο Σαντσής. Βέβαια ο Χριστοδούλου παραδέχτηκε ότι έκανε φάουλ. Πράγματι έσπρωξε εκεί τον Πανκράσκι. Τρία φάουλ ο Χριστοδούλου. ...78-74 και μία βολή ακόμα για τον Πανκράσκι που έχει 5 πόντους και 4 rebound. Ξανακερδίζουν όμως οι Σοβιετικοί. Γιοβάισα, Πανκράσκι. 80-74, ξανά στους 6 πόντους. Γιαννάκης, ακόμα 5 λεπτά, Χριστοδούλου. Έγινε εκεί το λάθος, κέρδισε ο Βάλτορς. Το σουτ χωρίς καθυστέρηση, rebound ο Χριστοδούλου. Και τώρα Ιωάννου για τον Γιαννάκη. Επιχειρεί διείσδυση, πασάρει στο Φασούλα. Αυτός από καλή θέση δεν θα τα καταφέρει. Επηρεασμένος ίσως από τα 4 φάουλ που έχει, κοβάται τις συγκρούσεις σώμα με σώμα. Ο Χωμίτσιος κάνει το σκορ 82-74. 8 πόντι διαφορά, 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ο πολίτης έτοιμο να ξαναβάλει τον καμπούρι. Γιαννάκης. Χριστοδούλου. Γκάλης. Ο οποίος φαίνεται ξεκομμένος από την ομάδα στα τελευταία λεπτά, αλλά παντάει με τρίποντο. 82-77. Ακόμα 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Οι Έλληνες παίκτες δεν λένε να λυγίσουν. Πραγματικά παλικάρια από την αρχή του πρωταθλήματος, έτσι λένε, εννοούν να συμπεριφερθούν και μέχρι το τέλος. Φάουλ του Γκάλη, δεν μετράει το καλάθι που είδατε. Το σκορ είναι 82-77 και ο Χωμίτσιους έχει δικαίωμα για μία σημεία βολή. Ξανά εδώ την τελευταία φάση. Ναι, πράγματι ήταν φάουλ του Γκάλη. Αστογείωσε ο γενικός και κερδίζει ο Ιωάννη. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Στον Ιωάννου. Σουτ για 3 πόντους. Rebound από το Μέμο Ιωάννου. Και ολοκληρώνει την προσπάθειά του. 82-79. Ακόμα 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα ξανά στους 3 πόντους. Χωμίτσιους. Το σουτ υποπίεση. Rebound ο Φασούλας. Και Ιωάννου. Τον Γκάλη. Αυτός αργά-αργά. Ακόμα 3 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Προσπάθεια για νέο τρίποντο. Rebound από τον Γιοβάισα. Φεύγει ο Χωμίτσιους. Και φάουλ από τον Ιωάννου. Δεν είχε άλλη λύση εκεί ο Μέμος Ιωάννου. Μία συν μία βολή για τον Βαλτεμάρας Χωμίτσιους, ενώ ο Μέμος Ιωάννου έχει 3 φάουλ. Εδώ ο Βολκόφ ξαναγυρίζει το παιχνίδι στη θέση του Πανκράσκιν. ...82-79... Η εθνική μας χτυπάει την νίκη επί ίσης όρης. Ακόμα 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ο Χωμίτσιους το έχει πετύχει 6 πόντους. Αυτή τη φορά θα βρει το στόχο.
83-79. Και έχει δικαίωμα τώρα πια και για τη δεύτερη βολή. 84-79. Ο Ιωάννου με την μπάλα. Πάντα Ιωάννου. Γιαννάκης. Χριστοδούλου. Το σούτ υποπίεση. Rebound ο Χριστοδούλου. Προσποίηση και φάουλο Τσατσένκο, ναι. Φάουλο Τσατσένκο που λέει ότι δεν έκανε τίποτα. Μα πώς δεν έκανε τίποτα. Εδώ κόντεψε να το σκοτώσει τον καημένο τον Χριστοδούλου. Και ο Τσατσένκο λέει ότι δεν έκανε τίποτα. Ξανά. Τώρα αν έκανε ή δεν έκανε. Μπορείτε να το μπορείτε και το είδατε κι εσείς στο replay. Πονάει ο Χριστοδούλου, αλλά θα σηκωθεί. Έχει δικαίωμα για δύο βολές, 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Τσατσένκο αυτό. Ξανά η φάση. Γκομπόροφ μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Βολκόφ. Γκομέλσκι βάζει, βγάζει. Πάει να καταλάβω. Βέβαια εντάξει έχει πολλούς άξιους παίκτες, αλλά πότε τον έβαλε τον Βολκόφ και πότε τον ξαναβγάζει. Πότε πρόλαβε να διαπιστώσει ότι δεν τον χρειάζεται. 84-80. 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τσατσένκο για τον Βάλτερς. Τώρα ο Λετωνός με την μπάλα. Έχει απέναντί του τον Γκάλι. Βάλτερς. Κομίτσιους. Γιοβάισα για τον Τσατσένκο. Ξανακερδίζει ο Σοβιετικός. Και έχουμε φάουλ από τον Ιωάννου. Όχι, το φάουλ είναι του Φασούλα. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Παναγιώτης Φασούλας. Με 5 φάουλ. Εκεί ήταν τζάμπολ. Κρατούσαν την μπάλα και οι δύο παίκτες. Ο διαιτής έπρεπε να σταματήσει τη φάση εκεί και να δώσει τζάμπολ. Όμως την άφησε να συνεχιστεί. Και φυσικά ο Φασούλας προσπαθώντας να κόψει τον πανύψηλο Σοβιετικό έκανε το φάουλ. Εδώ είναι τζάμπολ, την κρατάνε και οι δύο. 85-80. Στη θέση του Φασούλα μπήκε ο Καμπούρης. Να ο Τσατσένκο, 12 πόντι, 18 rebound. 86-80. 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Γιαννάκης. Έξω στον Καμπούρη. Αυτό στο Χριστοδούλου. Ιωάννου σουτ για 3 πόντους. 86-83. Πραγματικά αλίγιστη η ελληνική ομάδα. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Βάλτερς. Πάντα Βάλτερς. Ο Γιαννάκης κλέβει, αλλά ο Σαντσής καταλογίζει το 5ο φάουλ. Κλαίει ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας. 5 φάουλ, θα φύγει από το παιχνίδι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ενώ το κοινό αποδοκιμάζει άγρια τον Ισπανό που συμπεριφέρθηκε με τόση σκληρότητα. Ορίστε, ο Γιαννάκης έκανε ένα κανονικότατο κόψιμο, ένα κανονικότατο κλέψιμο, καμία παράβαση, απολύτως τίποτα. Πικραμένος αποχωρεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Βάλτερς έχει δικαίωμα για μία σημεία βολή. 87-87.
83 και ακόμα 2 λεπτά. Ο Ανδρίτσος μπήκε στη θέση του Γιαννάκη. Κερδίζει την μπάλα ο Ανδρίτσος, να ο Γιαννάκης εδώ. Και τώρα Ιωάννου για τον Ανδρίτσο. Γκάλης. Για τον Χριστοδούλου, αυτός κλείνεται, προσποίηση. Η μπάλα θα κυλήσει εκτός καλαθιού, αλλά και την πιάνει ο Γκάλης. Και 87-85 στους δύο πόντους για ακόμα 1,5 λεπτό. 1,5 λεπτό ακόμα. Αν αστοχήσουν εδώ οι Σοβιετικοί, όλα γίνονται. Χομίτσιους. Το σουτ χωρίς καθυστέρηση, είναι ψύχρεμος ο Λιθουανός. 89-85. Ακόμα 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα. Ιωάννου. Πάντα Ιωάννου. Ανδρίτσος. Χριστοδούλου για τον Γκάλη, κοντά στο καλάθι. 89-87. Ακόμα 58 δευτερόλεπτα. Ακόμα υπάρχουν ελπίδες. Φτάνει να αστοχήσουν τώρα οι Σοβιετικοί. Η τελευταία επίθεση θα είναι δική μας. Χομίτσιους. Κλέβουν οι Έλληνες παίκτες. Ολοκληρώνει ο Καμπούρης. Και η μπάλα στα χέρια του Ιωάννου. Ακόμα 42 δευτερόλεπτα. Ο Κάλης ορμάει προς το καλάθι. Πασάρι στον Ανδρίτσο. Φάουλ από τον Τζατσένκο. 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Δύο βολές για τον Λιβέρι Ανδρίτσο. 89-87. Ο Τσατσένκο φεύγει με 5 φάουλ. Ο Ανδρίτσος πρέπει να φανεί ψύχρεμος. Με εύστοχες τις δύο βολές, η εθνική μας ισοφαρίζει το σκορ. Και όλα μπορούν να γίνουν. Επαναλαμβάνω, 89-87 για τους Σοβιετικούς. 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ο Ολιβέρης Ανδρίτσος έχει δύο βολές μετά το φάουλ που κέρδισε από τον Τζατσένκο. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά στις εξέδρες. Μια μεγαλειώδης ατμόσφαιρα. Να ο Ανδρίτσος, στα χέρια του βρίσκονται όλες οι ελληνικές ελπίδες. 89-88. Όρθιοι οι παίκτες ελληνικής ομάδας που παρακολουθούν το συμπαίκτη τους σε αυτή την κρίσιμη προσπάθεια. Και 89-89, ισοφάριση, 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Μένει επίθεση και για την ελληνική ομάδα. Βάλτερς. Οι Σοβιετικοί θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τον χρόνο. Δεν πρέπει να κάνουμε φάουλ εμείς. Γιωβάησα. Βάλτερς. Επιχειρεί βεβαιασμένος σου τριών πόντων. Το rebound το Χριστοδούλου. Rebound το Γίγαντας. Η μπάλα στον Ιωάννου. 10 δευτερόλεπτα. 9. Το πάσιμο. Δεν σφύριξαν τίποτα οι διαιτητές. 4 δευτερόλεπτα. 3-2. Ο Βάλτερς έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δεν μετράει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Ισπανός. Και όχι, δεν μετράει το καλάθι. Την ώρα που έκανε το σούτ ο Σοβιετικός, το χρονόμετρο έδειχνε 0. Έδειχνε 0 το χρονόμετρο. Η νίκη θα πεθεί στην παράταση. Η νίκη θα παιχθεί στην παράταση. Ο Γκομέλσκι λέει το καλάθι μετράει. Ο Ισπανός διαιτητής όμως έδειξε όχι εξ αρχής. Θα πρέπει να συνεννοηθεί με την γραμματεία. Έτοιμη για τον τζάμπολ. Καμπούρης και Παγκράσκι. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα έχει βγει από σοβιετικό χέρι. Πάλι καλά που το είδε ο Σαντσής.
και το πλάγιο από τον Ανδρίτσο. Ιωάννου, Γκάλης, τον Πάσιμο, καλάθι και φάουλ. Τώρα που λείπει ο Τσατσένκο, ο Γκάλης έχει ελεύθερο δρόμο μπροστά του. Είναι η ώρα του Γκάλη. 89-91 και μία βολή για τον Νίκο Γκάλη. Ξαναβλέπουμε εδώ τη μεγάλη προσπάθειά του. Παγκράσκιν, το rebound, ο Βάλτερς με την μπάλα. Βάλτερς, πάντα ο Λετωνός για τον Ταρακάνοφ. Βάλτερς, Κομίτσιους, ο Λιθουανός έχει απέναντι τον Ιωάννου. Κομίτσιους υπό ασφιχτική πίεση. Ο Ανδρίτσος παίρνει το rebound και η μπάλα στον Γκάλη. Αυτός μόνος προς το καλάθι, ελίσσεται. Υποπίεση το σούτ, να είναι η ώρα του. 89-93. 4 πόντι διαφορά. 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Το γήπεδο φλέγεται. Βάλτερς, Ταρακάνοφ, Βάλτερς, σούτ για 3 πόντους. 92-93. Ο ψυχρός Λετωνός απάντησε με τρίποντο. Η ελληνική ομάδα είναι ακόμα μπροστά όμως. 92-93. Ο Ιωάννου με την μπάλα. Ιωάννου, πάντα Ιωάννου, για τον Γκάλη που τον μαρκάρει ο Τιχονέγκο. 2 μέτρα και 6 εκατοστά ύψος. Γκάλης για τον Ιωάννου. Το σούτ υπό πίεση. Ο Χριστοδούλου το rebound. Βήματα δίνει ο Φίλς και νομίζω ότι έχει δίκιο. Νομίζω ότι έχει δίκιο στην προσπάθειά του. Άλλαξε θέση ο Χριστοδούλου, καθώς προσπαθούσε να αποφύγει αντίπαλο. Και νέο τρίποντο του Βάλτερς. Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής πάλι ενδράσει. Θυμόσαστε πέρυσι πως εξετέλεσε τους Ιουγκοσλάβους στο μεγάλο ημιτελικό στη Μαδρίτη. Και κάνει πάλι τα ίδια. 95-93 για τους Σοβιετικούς. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Χριστοδούλου κλείνεται από δύο αντιπάλους. Η μπάλα στον Ανδρίτσο. Double dribble δίνει ο Στίβς. Μέσα σε αποδοκιμασίες. Η μπάλα για την Σοβιετική Ένωση, ενώ ο Γκομέλσκι αποσύρει τον Τιχονέγκο και βάζει τον Γιωβάησα. Τα τρίποντα του Βάλτερς έκοψαν τα πόδια της ελληνικής ομάδας την ώρα που είχε ξεφύγει με 4 πόντους. Ο Λετωνός απάντησε με 2 βόμβες των 3 πόντων. Βάλτερς ξανά για τον Γιωβάησα. Ταρακάνοφ. Φάουλ ο Ανδρίτσος και μία συν μία βολή για τον Σεργέη Ταρακάνοφ. 2 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Να ο Σαντσής που έδειξε την παράβαση. Ήταν το πρώτο φάουλ του Ανδρίτσου. Σεργέη Ταρακάνοφ πρέπει να ευστοχήσει στην πρώτη για να εκτελέσει και τη δεύτερη. Όμως είναι έμπειρος και ψύχρεμος. 96-93. Ακόμα μία βολή. Rebound ο Καμπούρης και φάουλ ο Γιωβάησα στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα από τον Χριστοδούλου. Ακόμα 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Ο Ιωάννου εδώ δροσίζεται για να συνεχίσει τη μάχη. Ο Ανδρίτσος, ο οποίος έχει πάρει το φάουλ, έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή. Εύστοχος και ψύχρεμος όπως και προηγουμένως. 96-94. ...96-95...
Η Σοβιετική με την μπάλα. Ο Βάλτερς. Πάντα Βάλτερς. Ταρακάνοφ, Βάλτερς. Τυχερή νέο τρίποντο. Rebound το Ταρακάνοφ. 96-98-95. Αυτό το rebound ίσως ήταν μοιραίο. Ακόμα 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Ιωάννου. Κοντρολάρει την μπάλα ο Μέμος Ιωάννου. Ανδρίτσος. Πλησιάζει προς το καλάθι. Το σούτ με ταμπλό. 98-97. Ο Λιβέρης Ανδρίτσος καθοριστικός σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ακόμα 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα. Βάλτερς. Κομίτσιους. Κλείνεται από τους ψηλούς. Μαζεύει ο Ανδρίτσος. Ο Γκάλης. Για να δούμε έχει τον Βάλτερς. Γυρίζει και ο Ταρακάνοφ. Ελύσεται σαν έλουρος ο Έλληνας Άσος. Και φάουλ από τον Βάλτερς. Αν είχε ευστοχήσει και η προσπάθειά του θα είχαμε τώρα 2 πόντους και μία βολή. Δηλαδή θα ήταν το σκορ 98-99 υπέρ της ελληνικής ομάδας. Και θα είχε και μία βολή ο Νίκος Γκάλης. Τώρα έχει μία σημεία βολή ή δύο βολές. Δύο βολές, πρέπει να έχει δύο βολές. 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ο πολίτης συμβουλεύει τον Ιωάννου. Να ο Γκάλης που έχει πάρει θέση για τις ελεύθερες βολές. Σκορ 98-97. 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα από το τέλος της παράτασης. '98-98. Ισοφάριση. '98-99. Η ελληνική ομάδα πάλι μπροστά. Και ακόμα 1,5 λεπτό. Ο κόσμος δίνει ό,τι έχει μέσα του για να εμποδίσει τους Σοβιετικούς. Ο Βάλτερς ελευθερώνεται, το σταματάει ο Ανδρίτσος, αλλά ο Στίβς καταλογίζει φάουλ. Ίσως να ήταν καθαρό το κόψιμο, αλλά αυτές τις στιγμές ναι, την μπάλα έκοψε ο Ανδρίτσος, μόνο μπάλα έκοψε. Ο Στίβς όμως είδε φάουλ. Γιωβάησα. Καραντζάς παροτρύνει τον κόσμο να κραυγάζει ελάς-ελάς. Και ο Βάλτερς έχει 2 βολές. Ακόμα 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα. Και μία βολή για τον Βάλτης Βάλτερς, ενώ η ελληνική ομάδα προηγείται με 98-99. Ο Ανδρίτσος, ναι, η μπάλα δική μας από τα πόδια του Ταρακάνοφ. Από τα πόδια του Ταρακάνοφ η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Τώρα θέλει προσοχή. Ή να πετύχουμε το καλάθι ή να πάρουμε φάουλ. Η μπάλα στα χέρια του Γκάλη. Σε φεύγει από τον Χωμίτσιους. Γκάλης, Ιωάννου. Πάντα Ιωάννου. 13 δευτερόλεπτα για να γίνει επίθεση ακόμα. Ο Γκάλης στο Χριστοδούλου προσποίηση. Ξανά Γκάλης. Και καλάθι ανάμεσα σε δύο. 98-101. Μισό βήμα από το θρίαμβο η ελληνική ομάδα. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρέπει να προσέξουμε, μην κάνουν τρίποντο οι Σοβιετικοί. Ας τον αφήσουν να βάλει καλάθι. Όχι τρίποντο. Δεν μαρκάρουν εκεί. Όχι τρίποντο. Όχι τρίποντο. 101-101. 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Έπρεπε να αφήσουν τους Σοβιετικούς να πάνε στο καλάθι. Ανενόχλητους να πετύχουν καλάθι 2 πόντων. Ανταυτού έκλεισαν μέσα και ο Γιωβάησα ελευθερώθηκε για να κάνει το τρίποντο. Αλλά αυτές τις στιγμές πρέπει να έχεις σιδερένια νεύρα για να τα σκεφτείς όλα αυτά. Όταν μάλιστα έχει σχίσει ποτάμια από υδρότα. Και εννοώ βέβαια τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. 101-101. Ακόμα 36 δευτερόλεπτα. Και η μπάλα δική μας. Ελλάς, Ελλάς της εξέδρας.
Αθήνα 1996, λέει το πανό, αναφερόμενο στην χρυσή Ολυμπιάδα που διεκδικούμε για τότε. Ο Γκάλης με την μπάλα, 29 δευτερόλεπτα, πάντα Γκάλης, 24 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα τώρα, Ανδρίτσος, 10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση, 7, 6, Ιωάννου, 5, ελευθερώνεται το σούτ, ριμπάλντο Καμπούρης και φάουλ από Μπόροφ, φάουλ από Μπόροφ, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα, ο Αργύρης Καμπούρης κρατάει την πρόκληση στα χέρια του με 2 βολές. Με 2 βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Ξανά η φάση. Το rebound του Καμπούρη και το καθαρό φάουλ του Κομπόροφ. Για να μην λένε, για να μην τυχόν πουν οι Σοβιετικοί ότι μπορεί και να μην ήταν φάουλ. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο. Μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σε την τριών πόντων και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι ένας τρίαμος. Είναι ένα ηρωικό κατόρθωμα. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, κερδίζοντας 2 φορές τη Σοβιετική Ένωση, την Ιουγκοσλαβία και 1 φορά τη Σοβιετική Ένωση. Η καρδιά όλης της Ευρώπης χτυπάει εδώ, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ένας μύθος καταρρίφθηκε. Ένας μύθος και γράφτηκε μια μεγάλη εποπία. Ένα ηρωικό κατόρθωμα που όμοιό του δεν έχει να επιδείξει ποτέ στο παρελθόν ο παγκόσμιος αθλητισμός. Μια χώρα με 8,5 μόνο εκατομμύρια. Με 8,5 μόνο εκατομμύρια νίκησε το κολοσσό των 251 εκατομμυρίων. Είναι πραγματικά η νίκη του Δαβίδ επί του Γολιάθ. Είναι η νίκη, είναι ο θρίαμος αυτών των ηρωικών παιδιών, αυτού του ηρωικού κόσμου που πίστεψε περισσότερο από τον καθένα. Σαμπάνιες ανοίγουν από παντού. Το πανηγύρι δεν έχει κανένα προηγούμενο. Κοιτάξτε τους παίχτες μας πώς κάνουν. Και πραγματικά, γιατί να μην κάνουν. Ποιος περίμενε πριν αρχίσει αυτό το πρωτάθλημα, ποιος αλήθεια περίμενε ότι η μικρή Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πρωταθλήτρια. Ποιος το περίμενε. Και εδώ κοιτάξτε, οι πανηγυρισμοί άρχισαν στην Ομόνοια. Η κάμερα της ΕΡΤ στην Ομόνοια, σε ζωντανή μετάδοση, πανηγυρισμοί από την Ομόνοια. Και πάλι μέσα στο γήπεδο, ενώ ανακοινώνεται ότι ο Γκάλης αναδείχθηκε πρώτος παίχτης του πρωταθλήματος. Ο αρχηγός ο Γιαννάκης εδώ. Επίσης από τα μεγάφωνα ανακοινώνεται ότι ο Γκάλης και ο Γιαννάκης είναι στη χρυσή πεντάδα του πρωταθλήματος. Πράγματα που είπαμε στο ημίχρονο. Αλλά βέβαια το ποιος είναι στη χρυσή πεντάδα και ποιος δεν είναι δεν έχει πια καμιά σημασία. Σημασία έχει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό έχει σημασία.
Είναι η μεγαλύτερη μέρα του ελληνικού αθλητισμού. Είναι μια πραγματική εποπία. Αυτά τα παιδιά εδώ ξανά η Ομόνοια. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ομόνοια. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει. Σε λίγο θα έχουμε εικόνες από τη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα έχουμε εικόνες έξω από το Palais des Sports. Το πανηγύρι θα συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Πανηγύρι που δεν θα τελειώσει. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή. Οι παίχτες μας είναι στον Όλυμπο. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, όλοι μαζί ζήσαμε σήμερα η πιο μεγάλη μέρα του ελληνικού αθλητισμού. Μια από τις μεγαλύτερες ημέρες για την ίδια μας τη χώρα. Αν υπολογίσουμε ότι αυτό το κατόρθωμα, αυτός ο θρίαμβος έγινε απέναντι σε κολοσσούς όπως η Ιουγκοσλαβία, όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία και όπως η Σοβιετική Ένωση των 250 εκατομμυρίων κατοίκων. Σκηνές πάλι από την Ομόνοια και τώρα από το Palais des Sports. Εδώ όμως θα πρέπει να σας αφήσω μόνο με την εικόνα. Η Έρτενα στη συνέχεια θα προσπαθήσει, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, να σας παρουσιάσει όλες τις λεπτομέρειες, όλους τους πανηγυρισμούς που θα επακολουθήσουν. Χορένκο, το σούτ υπό πίεση, rebound το Φασούλας, μπάλα στο Γιαννάκη, από εκεί στον Γκάλι. Πάντα Γκάλις, πάλι άστοχος, κάποιος τράβηξε το Φασούλα, ναι, μπράβο, ο Σαντσής το είδε, είδε τον Τζατσένκο να τραβάει το Φασούλα. Ο δικός μας είναι λιγότερο δυνατός, αλλά είναι πιο νευρώδης ο Φασούλας από τον Τζατσένκο. Γκάλις, Ταμπούρης έξω στο Χριστοδούλου, υποπίεση το σουτ και καλάθι τριών πόντων από τον Πάνη Χριστοδούλου, η ελληνική ομάδα μπροστά 4-5. Κομίτσιους τώρα για τους Σοβιετικούς. Κομίτσιους που μαρκάρεται από τον Γκάλι. Τσατσένκο το rebound και 6-5 για την Σοβιετική Ένωση. Να εδώ ο γιγαντόσμος Τσατσένκο. Ο Γιαννάκης προσπάθησε να εφηδιάσει αλλά δεν τα κατάφερε. Μαρτσουλένης. Βολκόφ, έχει γίνει φάουλ εντάξει από τον Γιαννάκη. Περιτώ να σας πω βέβαια ότι είναι αδύνατο να ακούσω τα σφυρίγματα των διαιτητών. Μόνο από τις χειρονομίες τους προσπαθώ να καταλάβω αν έχουν σφυρίξει και τι έχουν σφυρίξει. Μαρτσουλένης για τον Χομίτσιους. Αυτός θα χάσει την μπάλα αφού χτύπησε στο πόδι του. Ο Γιαννάκης τώρα για τον Γκάλι. Πάντα Γκάλις. Με αντίπαλο τον Μαρτσουλένης. Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου. Φασούλας. Και δίνει ξανά το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. 6-7. Ο Παναγιώτης Φασούλας έχει πετύχει 4 από τους 7 πόντους της ελληνικής ομάδας. Μαρτσουλένης τώρα. Μαρτσουλένης. Φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Καταλογίζει ο Σαντσής. Ο Ισπανός διαιτητής. Τρία ομαδικά φάουλ η ελληνική ομάδα. Τα δύο από αυτά έχει κάνει ο Γιαννάκης. Μαρτσουλένης. Μπολκόφ. Το σταματάει με φάουλ ο Καμπούρης. Έτσι λοιπόν ο νεαρός Σοβιετικός αποκτά δικαίωμα για δύο βολές. Ήταν το πρώτο φάουλ του Καμπούρη. Το τέταρτο ομαδικό για την ελληνική ομάδα. Να ο Αλεξάνδερ Βολκόφ, 23 ετών, 2-6, παίζει την ΣΕΣΕΚΑ Μόσχας.
ισοφαρίζει 7-7, 16 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. 8-7, σοβιετικό προβάδισμα με αυτές τις δύο βολές του Βολκόφ. Και τώρα ο Χριστοδούλου στο κατέβασμα της μπάλας με αντίπαλο τον Τιχονένκο. Γιαννάκης, Χριστοδούλου, Μίτσιους τώρα, Μαρτσουλένης. Παραλίγο να χάσουν την μπάλα οι Σοβιετικοί. Μαρτσουλένης σουτάρει απ' έξω. Η μάχη για το rebound και η μπάλα για την ελληνική ομάδα μετά τη διεκδίκηση της από Καμπούρη και Βολκόφ. Ο διαιτητής σταματάει τον Χριστοδούλου, δεν μετράει το καλάθι. Είχε προηγηθεί κάποιο σφύριγμα που δεν ακούστηκε. Οι Σοβιετικοί είχαν ζητήσει time out και μέσα στο πανδαιμόνιο προφανώς δεν ακούστηκε το σφύριγμα. Εδώ βλέπουμε τον Κομέλσκι να συμβουλεύει τους παίκτες του. Ο Σοβιετικός coach που επέστρεψε φέτος στον πάγκο της Εθνικής Σοβιετικής Ένωσης μετά από απουσία 2 ετών. Εδώ ο Κώστας Πολίτης, ο προπονητής της ελληνικής ομάδας που δουλεύει σε αυτό το πόστο από το 1982. Εδώ ο Στίβς, ο Καναδός διαιτητής, έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις στον Γκομέλσκι. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με την μπάλα σε ελληνικά χέρια. Σκορ 10-13 υπέρ της εθνικής μας, 13 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Φασούλας, τον σταματάει με φάουλ ο Βολκόφ, καθώς ο Φασούλας προσπαθούσε να στραφεί προς το σοβιετικό καλάθι. Είναι το δεύτερο φάουλ του Βολκόφ και το πέμπτο για τους Σοβιετικούς. Ξανά η φάση, είδατε που έβαλε τα χέρια τον Βολκόφ. Το παιχνίδι ξανάρχισε, ο Γκάλης. Φάουλ του Χωμίτσιους στην προσπάθειά του να σταματήσει τον άσο της ελληνικής ομάδας. Ο πολίτης όρθιος καθοδηγεί τους Έλληνες παίκτες. Ο Χριστοδούλου για το Γιαννάκη. Αυτός το Χριστοδούλου. Υποπίεση το σούτ. Rebound ο Φασούλας, αλλά όχι σταθερό, του έδιωξαν την μπάλα οι Σοβιετικοί μέσα από τα χέρια. Γιοβάισα, Βολκόφ, Γιοβάισα, είναι ο Χριστοδούλου. Χριστοδούλου έπρεπε να ήταν εκεί να μαρκάρει. 13-13, ισοφάρισε με αυτό το τρίποντο ο άσος της Ζαλγίρης Κάουνας. Ακόμα 12 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Χριστοδούλου, Καμπούρης. Θα νικήσει τον Βολκόφ, 13-15 από τον Αργύρη Καμπούρη, τον βλέπουμε εδώ. Προσπαθεί να ευνηδιάσει ο Βάλτερς, αλλά ο Καμπούρη σταματάει την μπάλα στον αέρα. Και τώρα Γκάλης για τον Φασούλα που έχει τον Τζατσένκο, 13-17. 13-17 μέσα σε αποθέωση. Η Σοβιετική με τον Βάλτερς. Από εκεί στον Χωμίτσικης. Φωτογράφοι βγάζουν τις τελευταίες αναμνηστικές φωτογραφίες και από την πλευρά των Σοβιετικών. Χωμίτσιους, Μαρτσουλένης, Τιχονένκο, Βολκόφ και Τσατσένκο. Και όλα πια έτοιμα. Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρώτη φάση των αγώνων οι δύο ομάδες ξανασυναντήθηκαν και οι Σοβιετικοί κέρδισαν με 3 πόντους διαφορά μετά από έναν αγώνα δραματικό σε εξέλιξη για τον οποίο οι Έλληνες έχουν να λένε ότι τους αδίκησε η διαιτησία. Έτοιμοι. Φασούλας και Τσατσένκο στο Ζάμπολ. Η πρώτη επίθεση για την ελληνική ομάδα, όχι. Οι διαιτητές λένε ότι ο Φασούλας πήδησε πριν την ώρα του, ότι κέρδισε την μπάλα την κανονικά. Και έτσι λοιπόν οι Σοβιετικοί είναι αυτοί που θα κάνουν την πρώτη επίθεση. Βολκόφ. Έξω στον Χωμίτσιους. Πάντα Χωμίτσιους με αντίπαλο το Γιαννάκη.
Τσατσέγκο, το σούτ από μακριά και το πρώτο καλάθι από τους Σοβιετικούς. 2-0 από τον Βλαντιμίρ Τσατσέγκο. Η μπάλα χάθηκε από ελληνικής πλευράς, κακή συνεννόηση. Πάλι η Σοβιετική λοιπόν, με τον Μαρκ Τσουλένης, το νέο τους μεγάλο αστέρι, ενώ έχει να βγει Ελλάς-Ελλάς, δεν πάβει να ακούγεται ούτε στιγμή. Φάουλ του Φασούλα πάνω στο Τσαντσέγκο που καταλόγησε ο Ισπανός Σαντσίς, και θα πρέπει να πούμε εκ των προτέρων ότι κατά την άποψή μου υπάρχει πρόβλημα με τη διετσία, όχι τόσο με τον Στίβς όσο με τον Σαντσίς, που δεν συγκαταλέγεται από τους κορυφαίους διαιτητές της Ευρώπης, αλλά οι συγκυρίες τον έφεραν να παίζει αυτό τον τελικό. Ελπίζουμε ο Ισπανός να τα καταφέρει, παρότι δεν έχει την πείρα και το όνομα. Γκάλης, 4-0 για τους Σοβιετικούς λοιπόν το σκορ. Ο Μαρτσουλένης φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλη. Οι Σοβιετικοί που ήταν πρωταθλητές Ευρώπης πριν από 2 χρόνια στην Στουτγκάρδη και φιναλίστ πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Μαδρίτη. Χριστοδούλου για τον Φασούλα, αυτό στο Γιαννάκη σου για 3 πόντους. Προσπαθεί ο Φασούλας, αλλά η μπάλα θα φτάσει μέχρι τον Τιχονέγκο. Χωμίτσιους για τον Ματσουλένης. Βολχόφ με αντίπαλο τον Καμπούρη. Τιχονέγκο, Τσατσέγκο. Η μπάλα στο Γιαννάκη, Γκάλης. Έρχεται ο Φασούλας, το κερδίζει με follow την μπάλα και την καρφώνει το σοβιετικό καλάθι. 4-2 το σκορ για τους Σοβιετικούς. Τώρα ο Μαρτσουλένης για τον Τιούς. Βολκόφ κλείνει την εσωτερική, ο Καμπούρης, βήματα από τον Βολκόφ. Γιαννάκης. Γιαννάκης κοντρολέρει την μπάλα. Δίνει στον Γκάλη. Αυτός αργά-αργά. Προσποίηση. Το σούτ με ταμπλό και 13-19. Το ρεσιτάλ του Νίκου Γκάλη άρχισε. Νάτος εδώ. Βάλτερς. Κοντρολέρει την μπάλα. Πάντα Βάλτερς. Τσατσέγκο, Χωμίτσιους, Βολκόφ, Χωμίτσιους, τον σταματάει ο Φασούλας, πανταχού παρόν. Ο σέντερφορ αράχνη της ελληνικής ομάδας, σκεπάζει το ελληνικό καλάθι. Ο Γκομέλσκι απέσυρε και τον Βολκόφ, έβαλε στη θέση του τον Παμπένκο. Γιοβάισα για τον Παμπένκο. Βάλτερς, Χωμίτσιους, σουτ για 2 πόντους, μακρινό rebound από τον Καμπούρη και η μπάλα στον Γκάλη. Αυτός έχει τον Βάλτερς, το σουτ υποπίεση, rebound ο Φασούλας και νέο καλάθι από τον Παναγιώτη Φασούλα, το βλέπετε εδώ, 13-21. Βάλτερς, Χωμίτσιους, Γιοβάισα σουτ για 3 πόντους. Ο έμπειρος Λιθουανός πετυχαίνει 2ο τρίποντο, 16-21. Και αυτός είναι ο Μαρτσουλένης, έτοιμος να ξαναγυρίσει το παιχνίδι. Γιαννάκης. Καμπούρης. Χριστοδούλου. Κοντρολάρει την μπάλα ο Χριστοδούλου, πασάρει στο Φασούλα. Τρίτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη, καθώς προσπαθούσε να κλέψει την μπάλα από τον Σοβιετικό παίκτη που προσπαθούσε να επιτεθεί με ταχύτητα προς το ελληνικό καλάθι. Ξανά εδώ. Σκουπίζεται το τερέν από τον υδρότα που άφησε το κορμί του Παναγιώτη Γιαννάκη.
έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει κάποιος παίκτης στην συνέχεια. Και εδώ ο Μέμος Ιωάννου ετοιμάζεται για να πάρει, αν χρειαστεί, λόγω των φάουλ, τη θέση του Παναγιώτη Γιαννάκη. Μαρτσουλένης. Βάλτος. Χάνεται η μπάλα μέσα από τα χέρια των Ελλήνων παικών. Έτσι λοιπόν οι Σοβιετικοί έχουν δικαίωμα για νέα επίθεση. Ο Βάλτερς το σταματάει, ο Φασούλας όμως δεν αφήνει για τον Καμπούρη και από εκεί στον Γκάλι που έχει πάντοτε σκιά του τον Μαρτσουλένης και μπροστά του τον Τσατσένκο. Δηλαδή του αφήνει την εσωτερική ο Μαρτσουλένης και εκεί βγαίνει ο Τσατσένκο. Βολκόφ. Μαρτσουλένης κερδίζει ο Χριστοδούλου, προωθεί για τον Γκάλι. Αυτός φοβάται τον Τσατσένκο, δεν πλησιάζει κοντά στο καλάθι, στέκεται, σουτάρει. 8-9 η ελληνική ομάδα πάλι μπροστά. Κομίτσιους. Βολκόφ. Μαρτσουλένης. Βολκόφ δοκιμάζει σου για 3 πόντους. Rebound από τον Χωμίτσιους. Προσπαθεί και κερδίζει την μπάλα ο Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Πασάρι στο Χριστοδούλου. Αυτό στον Καμπούρη. Από καλή θέση. Φάουλ από τον Χωμίτσιους πάνω στον Γιαννάκη. Να εδώ με το 7 ο Χωμίτσιους. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης που κέρδισε το φάουλ. Τρία φάουλ οι Σοβιετικοί, 4 εμείς. Η μπάλα στον Γκάλι. Προσπάθεια για τρίποντο. Τσατσένκο το rebound. Χωμίτσιους. Βολκόφ. Χωμίτσιους για τον Βολκόφ. Ο Μαρτσουλένης και rebound ο Χριστοδούλου, ενώ έχει καταλογιστεί φάουλ στο Βολκόφ, κάτως προσπάθησε να πάρει το επιθετικό rebound. 4-4 τα φάουλ, 8-9 το σκορ υπέρ της ελληνικής ομάδας. Ο Γιωβάησα, ο έμπειρος Γιωβάησα της, και ο Βάλτερς, τον είδατε να σηκώνεται. Εν πάση περιπτώσει ο Γιωβάησα μπήκε στη θέση του Τιφωνένκο. Ο Γιωβάησα της Αλγύρης Κάουνας. Ο Γιαννάκης τώρα οργανώνει την επίθεση αυτή της ελληνικής ομάδας. Χριστοδούλου για τον Γκάλι και με backdoor 8-11. Να ο Νίκος Γκάλης. Μαρτσουλένης. Πάντα Μαρτσουλένης. Ο Γιωβάησα έξω στον Χωμίτσιους από πολύ μακριά το σούτ για 3 πόντους. Rebound το Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια. Βολκόφ. Ωραία άμυνα του Καμπούρη, του έκλεισε την εσωτερική. Μαρτσουλένης. Δεν πρόλαβε να τον σταματήσει ο Φασούλας. 10-11 το σκορ από τον Σοβιετικό Playmaker. Ο Γκάλης στο κατέβασμα της μπάλας τώρα. Πάντα Γκάλης. Ελευθερώνεται και 10-13. Ο Νίκος Γκάλης, ο μεγάλος σκόρερ του πρωταθλήματος,